η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς των ΗΠΑ ρίχνει μια για πάντα οριστική ταφόπλακα στο fake news και την προπαγάνδα περιπολιτικών προσώπων. Σας θυμίζω δε ότι επί χρόνια μας έλεγαν όχι απλά για έγγραφα που μιλάνε για πολιτικά πρόσωπα, αλλά μας έλεγαν ότι υπάρχουν έγγραφα από το FBI που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και τελικά καταλήξαμε στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, η οποία τελειώνει μια για πάντα αυτό το μύθο. Την προσπάθειά τους να αντιδράσουν σε αυτά τα γεγονότα, κάνανε λοιπόν μια επιλογή παραπλανητική πάλι εγγράφων του δικαστηρίου του New Jersey, το οποίο ανέλαβε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που κατέληξε στον εξοδικαστικό συμβασμό. Δηλαδή, τι έγινε στο δικαστήριο του New Jersey? Έγινε η διαπραγμάτευση, γιατί όταν έχει έναν εξοδικαστικό συμβασμό, προφανώς γίνεται μια διαπραγμάτευση, η οποία κατέληξε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς. Και αντί να πάρω την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, που λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων, πήρανε τη διαπραγμάτευση όπου καλέθηκε ο κ. Πορτοσάλτο, ο κ. Ρωμανός, η Νοβάρτης Ελλάς και όποιος άλλος, και ο καθένας είπε τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Αυτό κάνανε. Παίρνουν λοιπόν από εκεί, απομονώνουν αυτά που τους ενδιαφέρουν για να μπορούν να έχουν ένα αφήγημα απέναντι στην αλήθεια. Για μία ακόμα φορά σηκώνουμε τα χέρια και εκεί βέβαια υπάρχουν και ευθύνες που πρέπει να ψαχτούν και να δούμε γιατί έγινε αυτή η επιλεκτική θεώρηση όχι μόνο στα έγγραφα αλλά και στη μετάφραση, κύριε Ποτοσάλτη. Την Πέμπτη το βράδυ όλο το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ παίζει συγκεκριμένα κομμάτια από τα παραπλανητικά αυτά έγγραφα με τη δική τους μετάφραση.